Κύριε Υπουργέ, μεγάλη ανησυχία προκαλεί σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές στο Δήμο Ηρακλείου το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει αντισεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία της περιοχής, όπως βέβαια και σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο Δήμο Ηρακλείου, που ξεπερνά τις 200.000 κατοίκους, υπάρχουν 223 σχολικά κτίρια, με το πιο σύγχρονο να έχει κτιστεί πριν από 23 χρόνια. Η ανησυχία εντείνεται παίρνοντας υπόψη ότι αυτά τα σχολικά κτίρια στην πλειοψηφία τους είναι κακοσυντηρημένα, κτισμένα πρώτον αντισεισμικών κανονισμών του 1985, ήδη συμπληρώνονται 35-37 χρόνια, και με εκκρεμότητες στην τακτοποίηση των οικοδομικών αδειών. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της χώρας και όλης της Ευρώπης, και παρά τους καταστροφικούς σεισμούς στο Αρκαλοχώρι πριν από 17 μήνες, όσο και εκείνους σε Τουρκία και Συρία, στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει γίνει ολοκληρωμένος στατικός έλεγχος, ενώ ουσιαστικός δευτεροβάθμιος έλεγχος για στατική επάρκεια, για εξόδους διαφυγής, πυρασφάλεια, επάρκεια σε προάβλια και χώρους συγκέντρωσης. Τα παραπάνω αποδεικνύουν σύν της άλλης και το διαχρονικό πρόβλημα της σχολικής στέγης. Για παράδειγμα, τα περισσότερα νηπιαγωγεία είναι σε μισθωμένα, ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια, ενώ αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η κατάσταση της σχολικής στέγης των ειδικών σχολείων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το ΕΝΕΓΙΛ στο Ηράκλειο, μόνο ως ντροπή μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι κοινός τόπος ότι τα κτίρια αυτά δεν θα έπρεπε πλέον να στεγάζουν σχολικές μονάδες, να στεγάζουν παιδικές ψυχές, καθώς δεν πληρών τις σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικής θωράκισης, ούτε ανταποκρίνονται στις διευρυνόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε πολλές από αυτές τις ελάχιστες υφιστάμενες σχολικές μονάδες που δεν καλύπτουν τον αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζεται το στίβαγμα διπλάσιου αριθμού μαθητών, όπως στο Καπετανάκιο Σχολείο, στο Γυμνάσιο της Αλικαρνασσού, σε σχολικά κτίρια που δεν πληρώνουν στοιχειώδεις προδιαγραφές, τόσο σε σχολικές αίθουσες, όσο και σε κοινόχρηστους χώρους, αύλιους χώρους, διαδρόμους κτλ. Συνάμα έχει γίνει κανόνας το έσχος των προκάτεθουσών στα προάβλια των σχολείων, που μοιάζουν περισσότερο με καταβλισμούς παρά με σχολικές αυλές. Μιλάμε για σχολεία τα οποία, ενώ καλούνται να αξιολογηθούν, προσέξτε, να αξιολογηθούν, είναι την ίδια στιγμή ανυπεράσπιστα σε σεισμούς και σε άλλα φυσικά φαινόμενα. Τι περιμένετε, να γίνει το μοιραίο? Και αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται, περί τίνος μιλάω. Ο Δήμος Ηρακλείου ακόμα δεν έχει εισπράξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση διαστόματος του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, για τις αποκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Όλα τα παραπάνω τώρα που σας ανέλησα αναδεικνύουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της δικής σας κυβέρνησης, που κατά τη γνώμη μας θυσιάζει λαϊκές ανάγκες και την ανθρώπινη ζωή στη λογική του κόστους ωφέλους για λογαριασμό του κεφαλαίου. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί όλων των σχολικών κτηρίων από αρμόδιες επιτροπές της ΚΤΥΠ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 2. Να δοθεί και νέα χρηματοδότηση από τους κρατικούς πόρους για την άμεση αντισεισμική θωράκιση και πλήρη αποκατάσταση. Να αυξηθεί η ΣΑΤΑ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολείων. Να δοθεί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το οποίο έχετε υποσχεθεί για την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων από το σεισμό. Να καθιερωθεί το Μητρώο Συντήρησης και Ελέγχου των Σχολικών Κτηρίων με ευθύνη κρατική, και να συντάσσετε και πιστοποιητικό ασφάλειας και καταλληλότητας όλων των σχολείων, και να ανεγερθούν νέα σχολικά κτίρια με βάση την κάλυψη των πραγματικών ολοένα και αυξανόμενων αναγκών προσχολικής και σχολικής στέγης και ειδικής αγωγής στο Δήμο Ηρακλείου με κρατική χρηματοδότηση χωρίς ΣΔΙΤ. Και βεβαίως ένα θέμα που βάζουν και ήδη γονείς, και κλείνω με αυτό και ευχαριστώ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε, είναι να συσταθεί ένας κρατικός φορέας που θα έχει την ευθύνη για την μελέτη, την ανέγερση, συντήρηση, επισκευή των δημοσίων κτηρίων, καθώς και ενιαίος φορέας αντισεισμικής θωράκισης, όπου εκεί θα υπαχθούν όλες οι διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Στιχάκη, που αποδεικνύει ακόμη μια φορά τον ενδιαφέρον του για τη σχολική στέγη γενικότερα στην περιοχή του. Είναι τρίτη-τέταρτη
φορά που απαντούμε σε διάφορα ζητήματα σχολικής στέγης και πραγματικά δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του να μην ατονίσει ένα θέμα που απασχολεί όλους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Αυτό που έχω να πω στα δύο επίπεδα της ερώτησης του κ. Στιχάκη είναι ότι για τον προσεισμικό έλεγχο και για τους ελέγχους που έγιναν, έχω το σχετικό έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο θα καταθέσω στα πρακτικά για την ενημέρωσή του, σύμφωνα με το οποίο έχουν γίνει έλεγχοι σε το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετά το σεισμό στο Δήμο Ηρακλείου. Και το λέω αυτό γιατί η σχολική στέγη είναι αρμοδιότητας των Δήμων, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3463 του 2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του νόμου 1894 του 1990. Σχετικές νομοθετικές διατάξεις επί πολλά χρόνια δίνουν την αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση για αυτό το σκοπό και το Σύνταγμά μας προβλέπει το τεκμήριο υπέρ της αυτοδιοίκησης, όπως είναι πολύ γνωστό. Τώρα, εμείς τι κάνουμε πέρα από τον προσεισμικό έλεγχο που κάνει ο Δήμος? Είμαστε εδώ να τους συνδράμουμε με τους απαραίτητους πόρους, για να έρθω στο δεύτερο επίπεδο της ερώτησής σας. Έχουν επαρκείς πόρους σήμερα οι Δήμοι για να κάνουν το έργο αυτό? Θα σας απαντήσω γενικότερα στη τευτερολογία μου και θα περιοριστώ τώρα στο Δήμο Ηρακλείου. Και συγκεκριμένα θα πω ότι μιλάμε για 5 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, 5 διαφορετικές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω για να είμαστε καθαροί ότι η κεντρική κυβέρνηση συνδράμει το Δήμο Ηρακλείου στο έργο του. Μιλάμε μέχρι στιγμής για εκταμιεύσεις ποσών 6,2 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Αφορούν πρώτον το ποσό των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων, και φυσικά αντίστοιχο ποσό διατίθεται για το 2023. Δεύτερον, για το ποσό των 667.000 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και διατέθηκαν στο Δήμο το 2022 και αναμένεται το ίδιο ποσό το 2023. Τρίτον, 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους διάφορους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος Φιλόδημος 2. Ποσό 408.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Και ποσό 528.000 ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χωρών υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στις σχολικές μονάδες. Τέταρτον, από το πρόγραμμα Επίσης Φιλόδημος 2, ο Δήμος Ηρακλείου έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 1,1 εκατομμυρίου ευρώ για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Αυτές είναι διαφορετικές προσκλήσεις του ίδιου προγράμματος, κύριε Στιχάκη. Πέμπτον, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, είναι ήδη ενταγμένο το έργο του Δήμου με τίτλο Ανέγερση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ηρακλείου, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, και τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η ένταξη του έργου με τίτλο Δράσεις Αντισεισμικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, προϋπολογισμού 770.000 ευρώ. Επίσης, έχω να πω ότι συνολικά για τον προσεισμικό έλεγχο υπάρχουν εντάξεις έργων περίπου 36 Δήμων της χώρας, άλλες 16 εντάξεις επίκειται το επόμενο χρονικό διάστημα, με συνολικό ποσό περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες και περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα και χρειαστεί ενίσχυση αυτών των σχολικών μονάδων. Επιφυλάσσομαι στη δευτερολογία μου, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω στο ευρύτερο θέμα που έθεσε ο κ. Στιγάκης. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, είχατε το λόγο για 3 λεπτά, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, τώρα ή εσείς λέτε αλήθεια ή εγώ λέω ψέματα. Προσέξτε να δείτε, λέτε τώρα ότι έχετε δώσει χρήματα στο Δήμο Ηρακλείου και έχει κάνει αντισεισμικούς ελέγχους. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτά τα οποία σας ανέφερα στην πρωτολογία είναι αποτέλεσμα της συνάντησης που είχα εγώ με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου. Λοιπόν, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Προφανώς δεν θα αποδείξουμε εδώ ούτε εγώ ούτε εσείς αν είμαστε ελέφαντες κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε ένα πρόβλημα. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν συμβεί το μοιραίο, λοιπόν τι θα κουβεντιάζουμε τότε? Τι θα κουβεντιάζουμε? Απλά να αποδίδουμε ευθύνες? Και το λέω αυτό διότι είναι πράγματι ανησυχητική η κατάσταση. Και θα σας διαβάσω από ερώτηση που είχαμε καταθέσει, από απάντηση που δώσατε σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει 23 Δεκάτου του 2020, από την απάντηση που μας έδωσε η ΚΤΥΠ ΑΕ, να το πω έτσι, σχετικά με το πρόβλημα σχολικής στέγης και αντισεισμικής θωράκης στο Δήμο Ηρακλείου. Λέει, το πλήθος των σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια ανέρχεται σε 16.000 κτηριακές εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά περιορισμένη, αν όχι απαγορευτική,
την όποια διεξαγωγή προγραμμάτων προσεισμικού ελέγχου από την εταιρεία, όταν μάλιστα οι βασικές αρμοδιότητες έχουν ως κύριο αντικείμενο τις νέες μελέτες, κατασκευές και τον εξοπλισμό εκτός των έργων παιδείας και αυτών της υγείας, δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη και άλλων δημόσιων φορέων. Δηλαδή, η ΧΤΥΠ σας διαψεύδει. Χτυπάει το καμπανάκι, η ίδια η ΧΤΥΠ, λέει δεν μπορώ, είναι 16.000 κτηριακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για την παραπάνω κατάσταση βέβαια, δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα για ό,τι ισχύει πανελλαδικά. Ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, δικές σας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που όχι μόνο δεν προχώρησαν σε ολοκλήρωση των ελέγχων και στις απαραίτητες παρεμβάσεις, όχι μόνο δεν επιτάχυναν το πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολείων, αλλά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους, η δραστική περικοπή των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό και την υποβάθμιση του αρμόδιου φορέα για τη δημόσια. Για τα δημόσια κτίρια και τη μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία οδήγησαν και οδηγούν σε οριστική απαξίωση τη δημόσια σχολική στέγη. Υπάρχουν λοιπόν εδώ ευθύνες διαχρονικές για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων της σχολικής στέγης. Από εκεί και μετά, για τα ζητήματα συντήρησης, πρέπει να πούμε δύο κουβέντες. Ότι τα όποια μέτρα συντήρησης έχουν πάρθει ή παίρνονται αποτελούν εμβαλωματικές λύσεις. Ως τέτοια μπορούν να χαρακτηριστούν, με πολλά προβλήματα. Δηλαδή, μπαλώματα πρόχειρα. Μιλάμε τώρα ότι παραμένουν χρόνια όλες αυτές οι υποθέσεις. Θα σας φέρω μόνο την περίπτωση του καπετανάκιου σχολείου που το έχουμε συζητήσει και εμείς οι δύο εδώ πάλι σε επίκαιρη ερώτηση, που παραδόθηκε ανακαινισμένο το 20, παρακαλώ, και την ίδια χρονιά πλημμύρισε δύο φορές. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει να κάνει με το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το οποίο η ευθύνη για τη συντήρηση των σχολείων βρίσκεται στους Δήμους, με μειωμένη τη χρηματοδότηση κατά 70%, με τις τεχνικές υπηρεσίες δραματικά υποστελεχωμένες και με τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και κλείνω με τα προγράμματα Φιλόδημος και Αντώνης Τρίτσης που αναφέρατε, συγκεκριμένα ποσά. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά είναι ελάχιστα μπροστά στο. Να τα δώσετε, βεβαίως. Αλλά είναι ελάχιστα μπροστά στο εύρος των πραγματικών αναγκών, αλλά και για την ολοκλήρωση των έργων. Θέλω να πιστεύω ότι θέλουμε να πιστεύουμε ως ΚΚΕ ότι τα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει, που είναι σαφή και ζητάμε άλλο τόσο σαφείς να γίνουν και οι απαντήσεις σας, δηλαδή χρονοδιάγραμμα αντισεισμικών ελέγχων, χρηματοδότηση του ύψους των αναγκών και όσα έχετε υποσχεθεί ότι θα δίνατε μετά τους σεισμούς και νέα σχολικά κτίρια σύγχρονα και ασφαλή με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να καταθέσω το έγγραφο στα πρακτικά και να μην διαβάσω λεπτομέρειες, αλλά όμως θα αναγκαστώ να το κάνω, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι εγώ λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο κ. Συντηχάκης ή ότι κάποιος λέει ψέματα. Λοιπόν, σας διαβάζω από το έγγραφο το οποίο θα καταθέσω στα πρακτικά. Σύμφωνα με τα διάφορα δελτία αυτοψίας που έχουν συνταχθεί μετά τις μελέτες προσεισμικού ελέγχου που έγιναν μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, έχουμε διερεύνηση και αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του 7ου, 12ου, 24ου, 31ου δημοτικών σχολείων. Στατική επάρκεια στο 7ο, στο 12ο και μελέτη στατικής ενίσχυσης στο 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο. Εργασίες με προπολισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και με επέκταση περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ στις διάφορες παρεμβάσεις στο 7ο, στο 12ο, στο 24ο, στο 31ο Δημοτικό Σχολείο, στο Δημοτικό Σκαλανίου, στο Συγκρότημα Σχολικών Κτηρίων Τάλος, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, στο Νηπιαγωγείο στις Κάτω Ασίτες, στα ΚΔΑ Πασιτών και Αυγενικής και ούτω καθεξής και διάφορες δευτεροβάθμιες επιτροπές προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία 2ο Δημοτικό, 23ο Δημοτικό, 1ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Σκαλανίου και ούτω καθεξής, να μην τα διαβάσω όλα αυτά τα οποία είναι στο έγγραφο το οποίο καταθέτω πρακτικά. Άρα, προσεισμικός έλεγχος γίνεται, δευτεροβάθμιος και όχι μόνο πρωτοβάθμιος. Οτιδήποτε χρειαστεί για την αποκατάσταση και ενίσχυση, φυσικά είναι αυτονόητο ότι θα ενισχυθεί ο Δήμος για τη χρηματοδότηση. Αναφερθήκατε και εσείς στην Επιτροπή Κρατικής Αγωγής που εισηγείται σε τέτοιου είδους θέματα, άρα δεν θα ήθελα να διαφωνήσουμε σε αυτά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω όμως, επειδή πολύ σωστά λέτε, ότι τι κάνουμε για το γερασμένο σχολικό κτηριακό απόθεμα. Εκεί έχω να σας πω ότι μετά τον σεισμό στην Τουρκία, όπως ξέρετε, που δυστυχώς κόστησε τη ζωή σε τόσους χιλιάδες συνανθρώπους μας και στη Συρία, υπάρχει σε εξέλιξη μια επιτροπή με εντολή του Πρωθυπουργού, όπου συμμετέχει και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και άλλα υπουργεία, μεταξύ των οποίων φυσικά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το Υπουργείο Υποδομών, και είμαστε στην τελική φάση επεξεργασίας μιας διάταξης που θα έχει πολύ γρήγορη διαδικασία καθολικού προσεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια.
Φυσικά με προτεραιοποίηση επικινδυνότητας με βάση και τον κανονισμό αντισεισμικής προστασίας που τα διέπει, ανάλογα με το έτος κατασκευής τους. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε αυτό, γιατί είναι πραγματικά απέτηση όλων τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ασφαλή σχολικά κτίρια, αλλά και φυσικά σε όλους τους συναλλασσόμενους με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπαίνουν σε ασφαλή δημόσια κτίρια. Πολύ γρήγορα θα έχουμε ανακοινώσει και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.